Επιστροφή εδώ στο στούντιο της Κρήτη σήμερα, τέταρτο μέρος της εκπομπής. Να πούμε βεβαίως, επιστρέφοντας στο θέμα που, με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα, ότι πριν από λίγο υπερψηφίστηκε το ζήτημα της μετεγκατάστασης, το σχέδιο της μετεγκατάστασης των Ρωμά στα δυο αράκια, σε αυτό το χωριό που όπως το έχουν βαφτίσει, υπερψηφίστηκε από τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, με μόνη εξαίρεση τη Λαϊκή Συσπήρωση, η οποία δεν ψήφισε υπέρ. Και βεβαίως τώρα συνεχίζεται η συνεδρίαση με τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε αυτό το μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για την αστυνομία. Θα μιλήσουμε για την αστυνόμευση, αλλά θα τη δούμε από ένα λίγο διαφορετικό πρίσμα, μέσα δηλαδή από τα μάτια ενός συνδικαλιστή. Ε, καλά τα λέω. Νομίζω το καλύτερο πρίσμα για να δούμε τι γίνεται. Ακριβώς. Ένας εργαζόμενος, ο οποίος αναλαμβάνει να εκπροσωπήσει και άλλους εργαζόμενους και μάλιστα πια στο ανώτατο επίπεδο, σωστά. Καλωσορίζουμε στο στούντιο τον κύριο Λαγκουντάκη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Σας ευχαριστώ για την τιμητική πρόταση να παραστώ στην εκπομπή σας. Εκλέχτηκα στην Επιτροπή Νοτιού Τομέα της ΠΟΑΣΥ και μέσα από αυτή τη θέση εδώ θέλω να εκπροσωπήσω τους συναδέλφους όσο καλύτερα μπορώ. Ήταν μια τιμητική εκλογή γιατί ψήφισαν αντιπρόσωποι από όλη την Ελλάδα και η Επιτροπή θα έχει ως αντικείμενο να μελετάει προτάσεις, να αξιολογεί από όλες τις πρωτοβάθμιες ενώσεις και αντίστοιχα να τα προωθεί στην Πανελλήνια Ομοσπονδία για περαιτέρω επεξεργασία. Με τις ψήφους 177 αντιπροσώπων από όλη την Ελλάδα, κύριε Λαγκουντάκη, σωστά. Σωστά, ναι. Πολύ σημαντικό και για σας που όπως εκλέγηκατε. Αλλά ουσιαστικά αυτό τι σημαίνει τώρα και για σας προσωπικά, αλλά κυρίως για τους συναδέρφους σας. Δηλαδή, τι σημαίνει να έχουμε ως Κρήτη εκπροσώπηση σε αυτό το θεσμό, σε αυτήν την Επιτροπή? Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, ειδικά η Επιτροπή Νότου Τομέα, γιατί θα μπορέσει να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις όπως είναι, ας πούμε, το μεταναστευτικό, που είναι πολύ σημαντικό στα νησιά μας, σε τουριστικές περιοχές που είναι η Κρήτη. Έχουμε έλλειψη σε προσωπικό, ιδιαίτερως έρχεται τώρα τουριστική περίοδος, σε λίγο καιρό, πρέπει να επανδρωθούν τα αεροδρόμια, θα έχουμε πολλά θέματα να αναδείξουμε και θεωρώ ότι χρειάζεται πολλή προσπάθεια και πολλή δουλειά. Κύριε Λαγκουντάκη, υπάρχει βεβαίως και, καλά, διαχρονικό είναι και το αίτημα των αστυνομικών και των συνδικαλιστών για να φύγει η αστυνομία από τους αγωνιστικούς χώρους. Μιλάω για τα γήπεδα, καλά, έχει γίνει και πολύ μεγάλη κουβέντα. Έχει τεθεί το αίτημα, έχει απορριφθεί όμως ουσιαστικά από την κυβέρνηση. Έτσι, μέχρι τώρα, εσείς θα το διεκδικήσετε ακόμα πιο δυναμικά? Αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα και λόγω και του τελευταίου τραγικού γεγονότος με τον συνάδελφο που τραυματίστηκε στα Ράσιμα. Το ζητάμε τώρα πολλά χρόνια. Θεωρώ ότι έχει έρθει η ώρα τουλάχιστον η αστυνομία να μην είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να το διαχειριστεί η πολιτεία να είναι έξω από τα γήπεδα. Δεν χρειάζεται μέσα η αστυνομία. Να το διαχειριστούν οι ΠΑΕ. Αυτοί το εξέδρεψαν, αυτοί να το πάρουν. Ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι. Δεν έχει αρμοδιότητα η αστυνομία μέσα στο γήπεδο. Πάντως έχετε πάρα πολλά ανοιχτά θέματα ως κλάδος, θέλω να πω, όχι ως σώμα, ως κλάδος. Το ίδιο βέβαια ζητάμε και για την απεμπλοκή, για τη μεταφορά των ψυχικά ασθενών ατόμων. Που είναι και αυτό ένα διαχρονικό αίτημα. Έχουν υπογραφεί τα σχετικά προεδρικά διατάγματα, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί λύση. Παραμένουμε σε μια ομοιρία και είναι και αυτό μια διεκδίκηση άμεση. Το επάγγελμά σας είναι επικίνδυνο? Ξεκινήσουμε από τα βασικά. Το λένε όλοι ότι είναι. Όλοι αναγνωρίζετε. Μάλιστα και ο κύριος υπουργός στο συνέδριο προχθές το αναγνώρισε ότι είναι επικίνδυνο. Ζήτησε όμως μια πίστοση χρόνου για να το επεξεργαστεί, να το δει. Εμείς θα είμαστε εδώ να το επενθυμίζουμε συνέχεια μέχρι επιτέλους να γίνει δεκτό. Ο οποίος υπουργός βέβαια το ήξερε, κύριε Λαγκουντάκη. Το ήξερε, έχει περάσει μια τέτοια θητεία. Πέντε φορές από το Υπουργείο, η πέμπτη τη θητεία, από ό,τι ξέρω. Θεωρώ ότι μπορεί να δώσει λύση. Ας ελπίσουμε να το ικανοποιήσει το αίτημα. Εσείς είστε μάχημος πάντως. Εγώ είμαι μάχημος. Είστε στον δρόμο, δεν είστε σε κάποιο γραφείο. Όχι, είμαι στις μηχανές, ομάδα Δίας. Ομάδα Δίας. Και έρχεστε και από μια περιοχή, από την Γόρτινα, η οποία βασανίζεται, αν μου επιτρέπετε σε εισαγωγικά, γενικότερα εκεί, Φεστός, Γόρτινα, βασανίζονται από την έλλειψη αστυνόμευσης, σωστά? Υπάρχει παραβατικότητα στην περιοχή, κυρίως μικροπαραβατικότητα. Θεωρώ ότι και ο κόσμος δεν πάει εύκολα στο αστυνομικό τμήμα να καταθέσει κάτι.
αν πρόκειται για μικροκλοπές, μικροπαραβάσεις. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να γίνει πιο έντονη η παρουσία της αστυνομίας στην περιοχή. Πάντα για να ο πολίτης να αισθανθεί ασφάλεια σε αυτό το επίπεδο. Γιατί δεν πηγαίνει ο κόσμος, είναι θέμα έτσι νοοτροπίας. Θεωρώ και νοοτροπίας ίσως και σκέφτεται προφανώς ότι θα έχει μια δικαστική περιπέτεια για κάποιο λόγο και λειτουργεί λίγο αποτρεπτικά. Στην περιοχή του της Μεσαράς έχει αναδειχθεί πολλές φορές, δηλαδή πολλάκι, ότι υπάρχει και δυστυχώς σε μια μερίδα του κόσμου για μια κακή νοοτροπία, αυτό το καπετανιλίκι, ας πούμε. Μερικές φορές εκδηλώνεται, έχουμε δει και πολλά συμβάντα. Τώρα, από πλευρά της αστυνομία τι μπορεί να κάνει, αλλά και η αυτοδιοίκηση, γιατί να πούμε ότι εσείς έχετε και την άλλη ιδιότητα, είστε κέρατος, είστε δημοτικός. Έχω την τιμή να εκπροσωπώ και τον δημότη του Όρτινας. Θεωρώ ότι μια παρουσία της αστυνομίας, αλλά δεν είναι μόνο η παρουσία, χρειάζεται πολύ επίπεδη ανάπτυξη των θεμάτων. Πρέπει να μπει στη μέση και η πολιτεία, να, με κάποιες δράσεις ίσως, με κάποιες ημερίδες, να μπορέσει να ενημερωθεί ο κόσμος για διάφορα θέματα. Ουσιαστικά μια ολιστική δηλαδή μια ολιστική διαχείριση του προβλήματος. Σωστά. Πάντως και εκεί το συζητούσαμε με αφορμή ένα γεγονός που είχε συμβεί το καλοκαίρι, αυτό το περίφημο γεγονός με την αναστροφή και τις πινακίδες και τον πυροβολισμό κτλ. Λέγαμε για την έλλειψη αστυνόμευσης και θυμάμαι είχε γίνει κάτω στη Γόρτινα, στο Δημαρχείο, στη Φεστό, είχε γίνει μια σύσκεψη με όλη την ηγεσία, την τότε ηγεσία της αστυνομίας, σωστά. Που μάλιστα νομίζω ήταν πάλι ο κύριος Χρυσοχοίδης στο Υπουργείο που είχαμε ζητήσει, είχαν ζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, αν θυμάμαι καλά, να ιδρυθεί αστυνομικό τμήμα στην περιοχή. Mm-hmm. Η απάντηση όμως ήταν ότι χρειάζεται πιο πολύ αστυνόμευση στον δρόμο και όχι σε μορφή κτηρίου, αλλά παρουσία. Ας έρχεται από το Ηράκλειο η ενίσχυση, ας έρχεται από οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Mm-hmm. Ώστε αλλά να μην υπάρχει σταθερό κτίριο. Παίζουν ρόλο, αλλά η ηγεσία προτιμά προφανώς να μην υπάρχει ένα κτίριο το οποίο να χρειάζεται 10 άτομα μόνο για την προστασία του κτιρίου, αλλά ουσιαστικά να ασχολούνται για την ουσιαστική αστυνόμευση στον δρόμο. Αν θυμάμαι καλά, τότε σε αυτή τη σύσκεψη είχε υποθεί και να επιστρέψουν οι Δίας που κάποια στιγμή ήταν κάτω στη Μεσαρά, σωστά, να επιστρέψουν εκεί, κάτι που δεν έχει γίνει βεβαίως μέχρι τώρα. Όχι, και κυρίως να μην γίνονται καταδρομικοί έλεγχοι όπως τους είχαν χαρακτηρίσει κάποιες περιόδους και μετά να αφήνεται η περιοχή στο έλεος. Στο έλεος. Θεωρώ ότι έχει περιοριστεί το φαινόμενο. Ιδιαίτερως είχαμε πολλούς πυροβολισμούς, θα θυμάστε, στο παρελθόν. Θεωρώ ότι έχει μειωθεί η εγκληματικότητα στην περιοχή και πιστεύω ότι γίνονται βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα, μιας και αναφερθήκαμε και στο νέο υπουργό, καλά παλιός είναι, αλλά νέος προστασίας του πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, είδαμε με το που ανέλαβε καθήκοντα, κύριε Λαγκουδάκη, κάποιες πρώτες εξαγγελίες για την αστυνόμευση, για αλλαγές που έρχονται. Εσείς πώς τα είδατε αυτά τις εξαγγελίες στις πολιτικές? Κοιτάξτε, κάθε υπουργός θεωρώ ότι θέλει να δώσει το πολιτικό του στίγμα, να αλλάξει κάποια πράγματα. Ο κύριος Χρυσοχοίδης θεωρώ είναι γνώστης, μπορεί να προσφέρει. Ελπίζουμε κι εμείς το καλύτερο. Ελπίζουμε στο καλύτερο. Υπάρχει δυναμικό. Καλά, νομίζω ότι είναι μάλλον ρητορική ερώτηση που δεν αξιοποιείται ενώ αστυνομικοί που είναι στα γραφεία. Κακός όμως είναι στα γραφεία. Αυτό τώρα που το λέει ο Μπάμπης. Σίγουρα. Είναι κάτι που το ακούμε πάρα πολύ συχνά. Εδώ και πολλά χρόνια ακούμε. Θα φύγουν από τα γραφεία, θα πάνε, θα φύγουν από τη φύλαξη, θα επιστρέψουν. Συνήθως γίνονται περισσότερες στα γραφεία. Και το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία εντός του σώματος. Ο αστυνομικός ασχολείται με πολλά πάρεργα, με επιδόσεις δικογράφων, με προανακριτικό έργο. Έχει πάρα πολλά θέματα γραφειοκρατικά, τα οποία χρειάζεται πολύ προσωπικό να τα αντιμετωπίσει. Και αυτό πρέπει κάπως να το δει η ηγεσία. Ίσως πατώντας πάνω στις ψηφιακές υπηρεσίες πλέον, να μπορέσει να δώσει λύσεις. Βέβαια. Δηλαδή τώρα στην εποχή του 2024 πρέπει να πάτε εσείς να επιδώσετε ένα έγγραφο. Είναι φοβερό. Σωστά. Ενώ δεν μπορούσαμε να το στείλουμε. Σωστά. Το οποίο έχει ψηφιστεί, αλλά ακόμα έχουμε παθογένειες. Πολλές. Πολλές. Τυχαία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε. Καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Σιδεροκέφαλος και να εκπροσωπήσετε τον κλάδο σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Για τα συμφέροντά του δηλαδή. Και εύχομαι η πολιτεία επιτέλους να αναγνωρίσει το επάγγελμά μας ως επικίνδυνο. Αυτή είναι η ευχή που κάνω κλείνοντας. Αφού σας το λένε στα λόγια, θα το αναγνωρίσουν επιτέλους στην πράξη. Έτσι, και στην πράξη. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ.